Κύριε Γιαννακούρα, συνεχίζεται η κακοκαιρία. Είχαμε εκ νέου χαλαζόπτωση. Να μας πείτε τι κατάσταση επικρατεί στο νομό. Ναι, και σήμερα δυστυχώς είχαμε πάλι ένα νέο κύμα χαλαζόπτωσης, το οποίο χτύπησε την προθεσμική περιοχή, την περιοχή της Τεγείας, αυτόν τον παραγωγικό κάμπο και πραγματικά ολοκλήρωσε την καταστροφή η οποία είχε γίνει πριν δύο μέρες. Πέρα από την περιοχή την πληγήσα και προχθές της περιοχής της Τεγείας, επεκτάθηκε και στην περιοχή της Λαγοκερασάς και όλου του Δήμου Κυρίτιδος, στον τέος Δήμο Φαλάνθου, ελαφρότερα στον τέος Δήμο Βαλτιτσίου. Είχαμε μια έντονη χαλαζόπτωση στη Μεγαλόπολη και ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Αλλά πιστεύω τα προβλήματα τα οποία είναι μεγάλα είναι πάλι στην περιοχή της Τεγείας, που εκεί ήρθε να ολοκληρώσει την προχθεσινή καταστροφή. Κύριε Γιαννακούρα, είδαμε ότι στην αρχή του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε και μια έτσι ένταση, προκλήθηκε και κόντρα, γιατί έγινε μια παρέμβαση από τον κύριο Λευρά για να γίνουν προσλήψεις σε γεωπόνους. Έγινε μια κουβέντα, τελικά το θέμα δεν συζητήθηκε. Να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη και βέβαια γιατί έχει να κάνει με την εκτίμηση των ζημιών. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν περιμένει μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε άμεσα. Σχεδόν μαζί με τη χαλαζόπτωση βρεθήκαμε στο χώρο εκεί που είχαν πληγεί από τη χαλαζόπτωση και μάλιστα όχι μόνοι μας αλλά και μαζί και ο διευθυντής του ΕΛΓΑ της Τρίπολης, Αρκαδίας, ο κύριος Αγγελόπουλος, ο οποίος ήρθε μαζί μας να κάνει και αυτός άμεσες εκτιμήσεις. Η περιφέρεια πιέζει και ο Περιφερειάρχης σήμερα το πρωί έκανε κινήσεις και προς το Υπουργείο αλλά και προς τον ΕΛΓΑ, ώστε γρήγορα να συγκροτηθούν οι επιτροπές και να γίνει η άμεσα η καταγραφή των ζημιών. Νομίζω πιο πολύ ήταν για το Θεαθήνε αυτή η ιστορία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε λόγο να κρύψουμε κάτι. Θέλουμε την κουβέντα, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγο σήμερα να γίνει συζήτηση σε κάτι το οποίο δεν προσφέρει κάτι στον Αρκά και στον Πελοποννήσιο αγρότη. Εμείς κινηθήκαμε και τα αποτελέσματα θα βρουν άμεσα.